Виктор Михайлович воевал с немецкими нацистами во Вторую мировую войну. Был трижды ранен. Теперь я воюю с российским нацизмом. Сейчас я один из тех, кто защищает свой родной город Мариуполь, в котором я родился и вырос, в рядах полка «Азов». Ο λόγος του Ομογενούς από τη Μαριούπολη, που απευθυνόμενος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι είναι μαχητής στο Τάγμα Ζόφ, έπεσε σαν βόμβα στα έδρανα της Βουλής. Οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές και όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία, με πρώτο τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ήταν μέγα λάθος. Θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε αποφευθεί. Τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσά τους και ο Νίκος Φίλης, όπως διακρίνεται στο πλάνο, αποχώρησαν από την Ολομέλεια διαμαρτυρόμενοι την ώρα που μιλούσε ο μαχητής του Αζόφ. Το ίδιο έπραξε και ο βουλευτής του Μέρα 25 που εκπροσωπούσε το κόμμα του. Για ιστορική ντροπή, Μητσοτάκη έκανε λόγο Αλέξης Τσίπρας. Η ομιλία μελών του νεοναζιστικού τάγματος Αζόφ στη Βουλή των Ελλήνων αποτελεί πρόκληση. Την απόλυτη ευθύνη φέρει ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για ιστορική ημέρα, αλλά είναι ιστορική ντροπή. Η αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό είναι δεδομένη. Οι Ναζί όμως δεν μπορεί να έχουν το λόγο στη Βουλή. Είναι απαράδεκτο ότι σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο απευθύνθηκε μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι, μέλος του τάγματος Αζόφ. Η συμπερίληψη στην ομιλία του μηνύματος μέλους του τάγματος Αζόφ ήταν λανθασμένη και άστοχη. Είναι όμως εξοργιστική και ανέτοιμη η χρήση αυτού του λάθους από μερίδα της αντιπολίτευσης με πρωτοστάτη τον κύριο Τσίπρα, ώστε να δικαιολογήσουν για άλλη μία φορά τη ρωσική εισβολή. Εξηγήσεις από τον πρόεδρο της Βουλής ζητά το κίνημα αλλαγής. Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση από άλλο πρόσωπο και αναφέρομαι σε μια εξέλιξη που μας ευνηδίασε εξαιρετικά δυσάρεστα. Υπογραμμίζω το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έκανε καμία αναφορά στην Κύπρο. Αλλά μας έφερε δύο ανθρώπους, εκ των οποίων ο ένας μίλησε εκ μέρους των ταγμάτων Αζόφ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δηλώνει δικαιωμένο που επέλεξε εξ αρχής να μην παρίσταται. Το ΚΚΕ πιστεύουμε ότι δικαιώθηκε. Και έτσι είναι. Όσοι παριστάνουν σήμερα τους ευνηδιασμένους είναι υποκριτές. Ντροπή σε όλους τους και πραγματικά για τον κύριο πρόεδρο της Βουλής θα ήθελα να του πω ότι πρέπει τουλάχιστον ο ίδιος να ζητήσει την δική του αποπομπή από αυτό που έκανε. Ήταν ύβρις για τη δημοκρατία. Το Μέρα 25 είναι αλληλέγγυο στον Ουκρανικό λαό, όχι στο ναζιστικό τάγμα Αζόφ.